ο οποίος ήταν από το πρωί μέχρι και το πρωί.
τονίσω τη συμμετοχή ενός πολύ όμορφου φιλανθίου της Νικολαίδου της Ρέτας, όπως και τη βοήθεια των κοριτσιών της Σάρας και της Εύης από τα γραφεία της ΕΚΑΦ. Το λόγο δίνω στο Γενικό Γραμματέα της ΕΚΑΦ, κ. Παπακωνσταντίνου, να κλείσει την εκδήλωση και να αρχίσουμε τις απολαμβές. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΑΤ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το αθλητικό δυναμικό για το μέλλον της Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ, καθώς τους γονείς, τα σωματεία και όλους όσοι παρέστησαν σε αυτήν την εκδήλωση. Πιστεύουμε ότι ανταποκριθήκαμε ως ένα μέρος στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για την ανάπτυξη του μπάσκετ στην περιοχή της ευθύνης μας. Ελπίζουμε του χρόνου να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες και να έχουμε ένα γήπεδο στο οποίο θα υπάρχει τουλάχιστον air conditioning. Το λιγότερο που υπόσχομαι. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τις προσπάθειες που καταβάλλατε. Θα ήθελα να σταθώ στο θέμα του γηπέδου, ότι αυτό το καιρό οπωσδήποτε είναι ένα πρωτάθλημα του μήνυ το οποίο πρέπει να γίνεται σε έξω γήπεδα και λόγω καιρικών συνθήκων. Η άποψη όμως ήταν ότι σε αυτό το γήπεδο πρέπει αυτά τα παιδιά όπου παίξανε ο Κάλης, ο Φασούλας, ο Γιαννάκης και όλοι αυτοί να παίξουν και να πάρουν τα πρώτα βήματα. Ελπίζουμε λοιπόν να σας δούμε και τον χρόνο τους περισσότερους σε μια ανάλογη διοργάνωση. Και πάλι συγχαρητήρια.